Οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών ρίχνουν το φως τους απέναντι στα σκοτάδια του φασισμού. Το λόγο έχει ο Βασίλης Κουκαλάνη, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Εγώ άρχισα, δεν πρόλαβα ακριβώς εδώ πέρα τα σκηνικά που γίνανε με τους μπάτσους. Εγώ θέλω να πω ότι πριν ένα χρόνο, ακριβώς πριν ένα χρόνο, την 7η Οκτωβρίου του 2020, ένα πλήθος ποικιλόμορφο, μεγάλο, με φαντασία, με πολυμήχανα μέσα, γιόρταζε τη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος απέναντι στους νεοναζί, απέναντι στα νεοναζιστικά και νεοφασιστικά δόγματά τους και την ίδια την κυβέρνηση που τους συγκάλυπτε και τους ξέπλαινε όλα αυτά τα χρόνια. Η νίκη επί της Χρυσής Αυγής δεν ήταν ούτε των θεσμών, ούτε βγήκε μέσα από κάποιο δικαστήριο. Είναι καθαρά θρίαμβος του αντιφασιστικού κινήματος. Και είμαστε εδώ πέρα για να θυμίσουμε ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα που έχουμε τις καλές ιδέες, τα πολυμήχανα μέσα, τη φαντασία για να τους αντιμετωπίσουμε. Και δεν θα τους αφήσουμε να στείλουν τις κοινωνίες μας, να τις κάνουμε φασιστοκοινωνίες και να τις τραβήξουμε στη βαρβαρότητα και στον πόλεμο. Είμαστε εδώ ενωμένοι, ποικιλόμορφοι, πολύχρωμοι και θα συνεχίσουμε αυτή την αντίστασή μας. Οι άνθρωποι των τεχνών, πολλοί αναρωτιούνται αν μπορεί η τέχνη να ανατρέψει τον φασισμό, αν είναι ένα γερό μέτωπο απέναντι στον φασισμό. Και εγώ λέω ναι, ότι και ο πολιτισμός και οι εργαζόμενοι του πολιτισμού και στις τέχνες είναι το ριζοσπαστικό αντίθετο του φασισμού και των μπάτσων που τους στηρίζουν. Θα κάνουμε σήμερα αυτή την πορεία και μακάρι να ήμασταν περισσότεροι και όσοι ήμασταν, ας πούμε, πέρσι τέτοια μέρα περίπου μπροστά από το εφετείο. Λείπουν λιγάκι οι καλλιτέχνες, θα μπορούσαν να είναι εδώ πέρα περισσότεροι, αλλά σίγουρα ο αντιφασιστικός και ο αντιρατσιστικός αγώνας περικλείουν και όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικές διεκδικήσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή δύναμη.